Θα ήθελα να σας ενημερώσω για μια τεχνική η οποία εφαρμόζεται αποκλειστικά στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης και αφορά την επανεμάτωση του πρόσθετου κατιόντα κλάδου. Είναι γεγονός ότι η αγκιοπλαστική έχει κάνει τεράστιες πρόοδους τα τελευταία χρόνια, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ένα ποσοστό ασθενών το οποίο ή είναι υψηλού κινδύνου για αγκιοπλαστική ή ήδη έχει κάνει 2-3 αγκιοπλαστικές πιο πριν και έχει στένωση στο εγγύς τμήμα, στο αρχικό τμήμα του πρόσθετου κατιόντα κλάδου. Και φυσικά υπάρχουν πολυαγκιακοί άρρωστοι, οι οποίοι είναι απαγορευτικό να μπουν στην εξωσωματική κυκλοφορία, επειδή έχουν κάποια άλλα προβλήματα με το σηκώτη, με τους πνεύμονες, με την καρδιά, με τον εγκέφαλο. Και σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται η υβριδική επανεμάτωση. Δηλαδή, ο ασθενής κάνει αγκιοπλαστική στα άλλα δύο αγκία και επειδή είναι αυξημένου κινδύνου η αγκιοπλαστική στο πρόσθετο κατιόντα κλάδο, γίνεται με την τεχνική για την οποία θα σας πούμε. Η τεχνική αυτή είναι λέγεται ελάχιστα επεμβατική χειρουργική του πρόσθετου κατιόντα κλάδου, στα αγγλικά λέγεται MIDCAB, και ουσιαστικά είναι μια τεχνική με την οποία παρασκευάζουμε με πάλουσα καρδιά τον πρόσθετο κατιόντα κλάδο με μια τομή μικρή υπομαστική αριστερά και από εκεί αναστομώνουμε την αριστερή πρόσθετα θωρακική αρτηρία στον πρόσθετο κατιόντα κλάδο με πάλουσα καρδιά. Όλοι οι ασθενείς μπορούν να χειρουργηθούν με αυτόν τον τρόπο, φυσικά και όχι. Όταν κάποιος άρρωστος έχει αιμοδυναμική αστάθεια και έχει αρχίσει να κάνει έμφραγμα, δεν μπορούμε να περιμένουμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε. Πρέπει επειγόντως να μπούμε στην εξωσωματική κυκλοφορία και ο άρρωστος να αντιμετωπιστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Με την τεχνική αυτή γίνεται κυρίως αγκαία του πρόσθετου του τυχώματος και κυρίως ο πρόσθετος κατιόντας κλάδος, ο οποίος να σημειωθεί είναι το σημαντικότερο αγκείο στην καρδιά. Το οποίο δίνει αίμα περίπου στο 40-50% της καρδιάς και μάλιστα στο σημαντικότερο τμήμα της καρδιάς. Και ίσως πολλές φορές μπορεί να γίνει και ένας διαγώνιος κλάδος, δηλαδή και ο πρόσθετος κατιόντας και ο διαγώνιος κλάδος. Επίσης μπορεί να γίνει με μια μικρή τομή κάτω από το θώρακα, κάτω από την ξυφοειδή απόφυση, με τη δεξιά γαστροπλοϊκή αρτηρία ή η δεξιά στεφανιά αρτηρία. Τα αποτελέσματα αυτής της εγχείρησης είναι διεθνώς πάρα πολύ καλά και μάλιστα διεθνώς για κατηγορίες ασθενών τις οποίες σας προανέφερα αποτελεί την ένδειξη, την τεχνική επιλογή, την καλύτερη τεχνική που μπορούμε να κάνουμε για αυτούς τους ασθενείς. Η βατότητα των αρρώστων αυτών, του μοσχεύματος αυτού, η μεσοπρόθεσμη και η απότερη, μιλάμε για πενταετία, δεκαετία, είναι τουλάχιστον 90-97%. Και συγκρίνοντάς την με την αγκιοπλαστική πάλι του πρόσθετου κατιόντα κλάδου, με την καινούργια κατηγορία ασθένεια, τα οποία είναι τα βιοπορροφήσιμα και τα βιοπορροφήσιμα, θεωρείται ότι ναι, άμεσα έχουν τα ίδια αποτελέσματα όσον αφορά τεχνικές επιπλοκές με θνητότητα έμφραγμα του μυοκαρδίου, από τη διετία και μετά υπερέχει η τεχνική αυτή η χειρουργική, διότι η ανάγκη για νέα επανεμάτωση ή για στιθάχη είναι μικρότερη. Ο άρρωστος είναι καλύτερα. Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής αυτής είναι σαφώς αρκετά, εκτός από τα καρδιολογικά που είπαμε με τη σύγκριση με την αγκιοπλαστική, είναι ότι ο άρρωστος αποσωληνώνεται μέσα στο χειρουργείο, πηγαίνει ξύπνιο στην εντατική, σημαίνει ότι αποφεύγουν το μηχανικό αρισμό, σημαίνει ότι κάθεται λιγότερο στην εντατική και φυσικά η συνολική νοσηλεία του στο κέντρο είναι μικρότερη, συνολικά το πόλι 5 μέρες. Και φυσικά το κόστος, διότι αποφεύγουμε τη διασωλήνωση, τα τεχνικά της εξωσωματικής κυκλοφορίας κτλ. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω ότι είναι μια τεχνική ασφαλής, με ποσοστά επιτυχίας 98-99%. Δίνεται μια οριστική λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα του πρόσθετου κατιόντα κλάδου, που είπαμε ότι είναι το σημαντικότερο αγκείο της καρδιάς, και εφαρμόζεται στην Ελλάδα μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης από την ομάδα μας, παρόλο που διεθνώς είναι μια καθιερωμένη τεχνική και είναι η πρώτη ένδειξη επιλογής για χειρουργική αντιμετώπιση του πρόσθετου κατιόντα κλάδου.